Είναι έξω από την Τεγέα. Και να πούμε ότι και μετά από την Τεγέα η απόσταση πάλι αρχίζει και δυσκολεύει, γιατί έχουμε και εκεί ανηφορικό κομμάτι. Ανηφορικό κομμάτι μέχρι τη Μανθηραία και εκεί. Το βιβλιαράκι που μου λέγατε του Φόντενο, που δίνει κάποιες συμβουλές για τους συμμετέχοντες στο Σπάρταθλον, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, κυκλοφορεί στην Ελλάδα? Όχι, κυκλοφορεί στα αγγλικά και το μετέφρασε ο Μπόχουνς, που είναι δουλειά του, είναι μεταφραστής, το μετέφρασε στα γαλλικά. Μάλιστα. Και μάλιστα το έχουμε μέσα, δίνουμε πληροφορίες στο site πώς μπορεί να το προμηθευτεί κανείς. Στην Ελλάδα προφανώς δεν κυκλοφορεί. Το πήραν και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί σε βιβλιοπωλείο? Όχι, είναι ένα φυλάδιο, ας πούμε, τόσο. Το οποίο το διαθέτει ο ίδιος. Το στέλνουν 5 λίρες ή 8 λίρες, δεν θυμάμαι. Α, είναι επαμοιβή. Από τη χώρα και το πουλάει ο ίδιος. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Εδώ η αθλήτρια διαμαρτύρεται για το φως της κάμερας, όπως σας λέγαμε, ενοχλεί τους αθλητές, δεν μπορεί να δει μπροστά. Δεν βλέπει μπροστά της. Παρακαλεί τον καμεραμάν να χαμηλώσει κάπως το φως. Ο καμεραμάν ζητά κατανόηση για λίγα δευτερόλεπτα για να τραβήξει ένα πλάνο. Συμβαίνουν αυτά στον αγώνα. Είναι η Έμιλι Γκέλντερ, η καλύτερη γυναίκα φέτος του Σπάρταθλον. Δεν σας κρύβω ότι αυτή την ώρα και εγώ περνώ από εκεί και τις περισσότερες φορές χαμηλώνω όσο είναι δυνατόν τα φώτα του αυτοκινήτου, γιατί ξέρω ότι τους ενοχλούν έστω και αν πάω από πίσω. Αλλά πρέπει να προσέχουμε και όλα, μην πατήσουμε κανέναν. Είναι σημαντικό ότι οι περισσότεροι φοράνε παπούτσια με αντανακλαστικά, μπορείς από πίσω να τους αντιληφθείς. Γιατί μερικοί τρέχουν και χωρίς φακό. Είμαι αυτό το ειδικό γυλαίκο που φοράω, ναι. Ο Κούντιν, ο οποίος είναι μέσα στην καλή χαρά, γνωρίζει ότι έχει ακόμη αντοχή, έχει δυνάμεις, γνωρίζει επίσης ότι έχει μια καλή διαφορά από τον δεύτερο, το Λάντικ. Μου προσέφερε το φακό που κρατάει στα χέρια του και το χάρισα στην κόρη μου, να το λέει για ενθύμια, όταν τερμάτισε. Φαίνεται ότι έχει δυνάμεις, διότι στο σημείο αυτό είναι συνεχής η ανηφόρα. Και εδώ είναι ο Πετρολιάγκης. Εγώ πιστεύω ότι και ο Πετρολιάγκης και ο Αναστασιάδης κάποια στιγμή θα κάνουν πολύ καλύτερους χρόνους. Έχουν δύναμη και οι δύο. Και αφού μιλάτε για χρόνους, να πούμε για ακόμη φορά ότι ο Πετρολιάγκης φέτος τερμάτισε σε 30 ώρες, 34 λεπτά, 26 δευτερόλεπτα. Ήταν ο δεύτερος καλύτερος Έλληνας. Πέρυσι ήταν πρώτος. Ήταν πρώτος. Για να πούμε και τον χρόνο του. Για πες το χρόνο, για να δούμε την διαφορά. Τη διαφορά. Φέτος έτρεξε με καθυστέρηση, ας πούμε, 2 ώρες. Πέρυσι ήταν 28 ώρες, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Είχε κάποιο προβληματάκι από ό,τι μου είπε. Ναι, είχε. Μα φάνηκε στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πήγαινε περπατώντας, έβγαζε συνέχεια υγρά. Εμείς συνηθίζουμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τόσο πολύ τη χρονική επίδοση, γιατί αθλητής ο οποίος τερμάτισε πρώτος με 25 ώρες, ναι, είχε τερματίσει τρίτος με 24, με 23. Ναι. Ρόλο παίζει και αυτό που λέγαμε και στην αρχή του προγράμματος, ότι έχει αξία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε χρόνο. Φέτος λέγαμε ότι υπήρχε μεγάλη υγρασία. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%. Εμείς πάντως δεν τους κατατάσσουμε από πλευράς αξίας ανάλογα με τον χρόνο. Τους κατατάσσουμε στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την απόσταση μέσα στα χρονικά όρια. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για οποιονδήποτε από αυτούς που τρέχουν, γιατί βλέπετε ότι και το ποσοστό των τερματισμών ποικίλει. Έχουμε μίνιμουμ 27% και μάξιμουμ 63%. Εδώ είναι ήταν θέμα ποιότητος λοιπόν αθλητών, ήταν θέμα καιρικών συνθήκων. Εδώ είναι η Ιαπωνέζα η Ματσούντα. 43η στη Γενική, κάλυψε την απόσταση σε 33 ώρες, 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.
να λάβετε δε υπόψη σας τώρα και τη σημαντική διάπλαση. Οι Ιάπωνες, όντας κοντοί, έχουν μικρότερο βηματισμό, άρα κάνουν περισσότερα βήματα. Πέρυσι η Ματσούντα ήταν 34η και από ό,τι βλέπω πρέπει να ήταν η δεύτερη καλύτερη γυναικεία παρουσία. Πράγματι, ναι. Πέρυσι ήταν η δεύτερη καλύτερη με 31 ώρες 16 λεπτά 12 δευτερόλεπτα. Φέτος τι χρόνο έκανε? Φέτος στις γυναίκες, όσον αφορά έτσι την κατάταξη των γυναικών, αν θέλετε, ήταν τέταρτη με 33 ώρες 30 λεπτά, όπως προαναφέραμε. Εκείνο φάνηκε, ο αγώνας κράτησε πίσω, το είδα εγώ στην Κόρινθο ακόμα, και επιπλέον είχαμε 62 εγκαταλείψεις μέχρι την Κόρινθο, ενώ άλλοτε είχαμε πολύ λίγο. Φτάνουμε εδώ τώρα στο τερματισμό πια. Ο Ιταλός στους δρόμους της Σπάρτης, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το κεντρικό δρόμο, φτάνει στο άγαλμα του Λεωνίδα. Ο Ιβάν Κούντιν λοιπόν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Σπάρταθλον 2010. Ήταν ο μεγάλος νικητής, έτρεξε την διαδρομή σε χρόνο, κάλυψε αν θέλετε τη διαδρομή σε χρόνο, 23 ώρες, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Κοντά το δήμαρχος Σπάρτης, ο κύριος Πατσελίφας. Και θα βγει το νερό από το ποταμό Ευρώτα. Η αναμνηστική πλακέτα, απλά ταπεινά πράγματα, κύριε Ετσιά, κύριοι. Πλακωνικά. Και το κλαδί ελιάς. Μπράβο, μπράβο! Δεν έχει λόγια να περιγράψει για αυτή την επιτυχία. Εκπληκτικά συναισθήματα έζησε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Δεν είναι το πιο σημαντικό η νίκη, αλλά το να τερματίσεις. Να φτάσεις, λέει, μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Αυτό έχει, λέει, μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. And, Δεν έχω άλλα λόγια. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Είναι απίστευτο. Really, all that I want to underline is a thank you. Αυτό που ήθελα να τερματίσω και ευχαριστώ βέβαια και τους διοργανωτές. Στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Σπάρτης, ο δεύτερος φέτος στο Σπάρταθλο, ο Γιάν Λάντιγκ από την Ολλανδία, 52 ετών. Πάντως είναι χαρακτηριστική η ευγένεια του Κουντίν, ο οποίος, ξέροντας ότι σύντομα θα έρθει ο αθλητής, δεν έφυγε και τον περίμενε για να τον υποδεχθεί. Πράγματι, είναι έτσι όπως ακριβώς τα λέτε, τον περίμενε σχεδόν 28 λεπτά. Η κόρη του δεξιά, Ελλάδα φωνάζει, ο προπονητής του αριστερά, ο οποίος έχει πάρει ήδη τηλέφωνο στην Ολλανδία και ανακοινώνει τα ευχάριστα μαντάτα. «52 ετών είμαι», λέει ο Λάντιγκ, καμάροντος. Ο κύριος Βασιλάκης, λοιπόν, ο οποίος πήρε το βάπτισμα του πυρός στον αγώνα και εντυπωσιάστηκε. Ήταν ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η κόρη του μαζεύει όλα τα έπαθλα.
Κάθεται να πάρει ανάσες. Οι πρώτες εκτιμήσεις έχουν τερματίσει ήδη δύο αθλητές. Πώς πάνε τα πράγματα? Τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, ύστερα από τις δυσκολίες τις οργανωτικές που συναντήσαμε και ύστερα από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες μεταβλήθηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι με την αφορμή των 2.500 χρόνων, εκτός από το ρεκόρ συμμετοχών, θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα ρεκόρ τερματισμών. Τουλάχιστον από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε. Διότι εφόσον ο πρώτος ήδη τερμάτισε σε 23 ώρες και ο δεύτερος σε 23.30, ο Νούνες όπου να είναι αναμένεται, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, διότι τελικά η όλη οργάνωση δεν έπασχε πλέον από τίποτα παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να μεταχειριστούμε πρωτότυπα μέσα αντιμετώπισης της μεταφοράς των εφοδίων και της οργάνωσης των σταθμών. Να σκεφτείτε ότι φορτώσαμε στα λεωφορεία και τα εφόδια και τις αποσκευές των αθλητών και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας ήταν απαραίτητα και δεν ήταν δυνατόν να τα μεταφέρουμε με τα φορτηγά αυτοκίνητα όπως κάναμε άλλοτε. Λύσεις παντού υπάρχουν. Ας ελπίσουμε ότι και το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο των προσπαθειών μας. Όταν με πρωτοκάλεσαν στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος, ο κ. Τσιακίρης και το ΔΣ του Σπάρταθλων, ειλικρινά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συναντήσω αυτό το εκπληκτικό εδώ στη Σπάρτη, το οποίο πραγματικά με κάνει να νιώθω συγκίνηση, ιδιαίτερη συγκίνηση. Για αυτούς τους ανθρώπους πρώτα-πρώτα που έφυγαν από την Αθήνα, ερχόμενοι από όλο τον κόσμο, αξίζουν, δεν μπορώ να πω, τα συγχαρητήρια είναι λίγα. Αξίζει ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο για αυτούς οι οποίοι τιμούν τη χώρα μας και την διαφημίζουν σε όλο τον κόσμο και αυτό το δύσκολο, πράγματι δύσκολο άθλημα, με τόσα χιλιόμετρα να φτάνουν εδώ και να είναι σε τέτοια κατάσταση εξαιρετικά, με εξαιρετική ευεξία, ειλικρινά με εντυπωσίασε. Από εκεί και πέρα θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Σπάρταθλο, τον κύριο Τσακίρη και το ΔΣ, καθώς και στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Σπαρτιατών για την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Εγώ σαν εκπρόσωπος του Υφυπουργού Πολιτισμού Τουρισμού του κυρίου Νικητιάδη έχω να πω θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, μα πάνω απ' όλα σε αυτούς τους ανθρώπους που θα μου επιτραπεί να τους ονομάσω υπερανθρώπους για αυτό το οποίο κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Bad experience. No, I was why it is a very hard race. And last year I was fifth, and I do 5 years in ultra running, and this the συμμετέχει τα τελευταία 5 χρόνια. Was my last competitive race. Ήταν η τελευταία του συμμετοχή φέτος. Ευχαριστεί την κόρη του, τον προπονητή του και τον φίλο του που τον ακολούθησαν. And you find, as you said, too many mountains. Βρήκε πάρα πολλά βουνά στην Ελλάδα. Λέει ότι η Ολλανδία είναι μια παιδιάδα. Και μάλιστα ο Λάντιγκ έφευγε από την Ολλανδία και ταξίδευε μέχρι την Γερμανία με το αυτοκίνητό του για να κάνει προπόνηση σε λόφους και βουνά. Τελικά τρίτος δεν ήταν ο Νούνες, τρίτος ήταν ο Γιάννα Προχάσκα από τη Γερμανία. Κάλυψε την απόσταση σε 24 ώρες 55 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Ο Νούνες είχε αποχωρήσει. Ο Γιάννη Προσάσκα, 10 ώρες 55 λεπτά, 2010.